Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Άκαρπο το ραντεβού των αγροτών με τον Τσίπρα. Ένα 24ωρο μετά, οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα σκληραίνουν τη στάση τους. Σε αμηχανία το Μέγαρο Μαξίμου. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και στην Κρήτη. Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από τον Τσίπρα, δηλώνουν οι αγρότες του νησιού. Από το Ηράκλειο ναυλώθηκε το ελικόπτερο που επιστρατεύτηκε για την απόπειρα απόδρασης του Μαζιώτη από τον Κορυδαλό. Στην Κρήτη οι αντιτρομοκρατικοί. Ευνηδιασμένα δείχνουν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη από την αρνητική αντίδραση των αγροτών στις προτάσεις που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός στους εκπροσώπους τους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως οι αγρότες των Τεμπών που συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό αποφάσισαν να κλείσουν εκ νέου την εθνική αλλά και την παράκαμψη μέσω της γέφυρας του Πηνιού. Κάτι που όντως έκαναν λίγη ώρα μετά το μεσημέρι. Εν τω μεταξύ στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά, οι αγρότες κρατούν στάση αναμονής δρομολογώντας τις επόμενες κινήσεις τους. Το ραντεβού των συναδέλφων τους με τον Πρωθυπουργό χαρακτηρίζεται μη αποτελεσματικό, με αποτέλεσμα οι αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Θέσεις μάχης παίρνουν εκ νέου οι αγρότες της Κρήτης, ετοιμάζοντας νέο γύρο δυναμικών κινητοποιήσεων μετά από ένα σχετικά ήρεμο δεκαήμερο που ακολούθησε το μεγάλο παναγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα και αφού μεσολάβησε η άγωνη συνάντηση εκπροσώπων μερίδας του αγροτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό. Αύριο το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ξανά σύσκεψη του Παγκρίτιου Συντονιστικού Οργάνου για να δούμε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, που μόνο εξαγγελίες δεν είναι, και να αποφασίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Και βέβαια αυτό που έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, θεωρούμε αδιανόητο την ημέρα που θα ψηφίζεται, όποτε και αν ψηφίζεται αυτό το νομοσχέδιο, εμείς να απουσιάζουμε από την Αθήνα. Και όταν λέμε να απουσιάζουμε, δεν εννοούμε να πάμε πιούμε καφέ, εννοούμε σε μια μεγάλη και δυναμική κινητοποίηση, στην οποία ήδη το μήνυμα το έχουμε μεταφέρει και σε αρκετούς συναδέλφους στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι αγρότες της Κρήτης απήχαν από τη χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, κάνοντας εκ των προτέρων λόγο για στημένο και ανούσιο διάλογο, κάτι που όπως τονίζουν αποδείχθηκε και στην πράξη. Η Κρήτη, όπως ξέρεις, δεν συμμετείχε αυτό στο στημένο διάλογο που πήγαν να κάνουν. Από εκεί και πέρα είδαμε ότι κάποιοι αγρότες δεν τα αφήσαν να μπουν μέσα, το δεν τα αφήσαν να μην το ξέρει κανείς. Εμείς θα ξανασυνεδριάσουμε και θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας, διότι αυτά τα μέτρα η κυβέρνηση, εγώ προβλέπω ότι δεν θα κάνει πίσω. Όλα αυτά που είδαμε χθες, τα 25 σημεία, κάποια από αυτά είναι γενικά και αόριστα και κάποια άλλα ισχύουν ήδη σήμερα. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιου είδους προεκλογικές, να το πω, εξαγγελίες. Εμείς θέλουμε διάλογο επί της ουσίας. Και το λέμε αυτό γιατί αυτά που ακούσαμε χθες βλέπουμε ότι είναι ένα γενικόλογο προεκλογικό πείμα το οποίο οδηγούν σε αφανισμό και σε αργό θάνατο τον πρωτογενή τομέα. Απογοήτευση και αναβρασμός επικρατεί και στους αγρότες που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, καθώς δηλώνουν πως τα αιτήματά τους δεν ικανοποιήθηκαν και εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Απογοήτευση μεγάλη. Απογοήτευση μεγάλη. Δεν είναι ότι είμαστε καλύτερα από εκεί που ήμασταν. Σε ορισμένες περιπτώσεις είμαστε χειρότερα και από εκεί που ήμασταν πριν τις κινητοποιήσεις. Εμείς ξέραμε ότι το καλάθι μας θα είναι μικρό. Δεν είχαμε προσδοκίες ότι θα πάμε να πάρουμε κάτι. Καταρχήν δεν πήγαμε να πάρουμε κάτι. Πήγαμε, όπως σας έχω ξαναπεί, να περισσώσουμε. Από την πλευρά της, η Όλγα Γεροβασίλη υπογραμμίζει ότι η κυβερνητική πρόταση προστατεύει τους μικρομεσαίους αγρότες, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει παρά τις έντονες αντιδράσεις. Στη χθεσινή συνάντηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας για το ασφαλιστικό, το φορολογικό, επισημένοντας ότι επιφέρουν μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με το σημερινό καθεστώς για τους αγρότες που δηλώνουν εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό είναι πάνω από το 90% του συνόλου των αγροτών. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να επιβαρυνθούν αναλογικά όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες. Καλούμε τους μικρούς και μεσαίους αγρότες να μελετήσουν τις προτάσεις της κυβέρνησης και να βγάλουν συμπεράσματα με βάση τη δική τους κρίση. Σε κάθε περίπτωση η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει με στήριξη των πιο αδυνάμων και των νέων αγροτών, με άρση των πελατειακών στρεβλώσεων που χαρακτήρισαν προηγούμενες δεκαετίες και με μέτρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού κλάδου. Την ίδια ώρα οι αγρότες που συμπορεύονται με τον μπλόκο της Νίκαιας, μεταξύ των οποίων και τα μέλη της Ενωτικής Αγροτικής Ομοσπονδίας Χανίων,
εξακολουθούν να αναμένουν την απάντηση της κυβέρνησης στην πρότασή τους για ξεχωριστή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η πρόταση δική μας είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή λέμε φορολογικό ασφαλιστικό κατασχέσεις και το ΦΠΑ που ανεβάζει το κόστος παραγωγής. Αυτά είναι βασικά πράγματα. Αν δεν υποχωρήσει σε αυτά η κυβέρνηση, δεν έχει νόημα κανένας διάλογος. Αν δεν υποχωρήσει σε αυτό, απλώς ψάχνει για συνένοχους. Εμείς δεν θα γίνουμε. Θα παίξουμε το παιχνίδι της κυβέρνησης. Παράλληλα, οι αγροκτηνοτρόφοι της Ενωτικής Αγροτικής Ομοσπονδίας Χανίων αποφάσισαν να ενισχύσουν τον μπλόκο στα μεγάλα χωράφια προκειμένου να αυξηθεί η πίεση στην κυβέρνηση για την ικανοποίηση των 5 βασικών αιτημάτων τους. Παραμένουν στα μπλόκα οι αγροτοκτηνοτρόφοι στους κόμβους των μεγάλων χωραφιών, στα Χανιά, των Πρετορίων, στην Αστερούσια και στον κόμβο των Μαλίων και στο οροπέδιο της Εθνικής Οδού στον Άγιο Νικόλαο Ηρακλείου. Την ίδια ώρα, πάντως, και οι άλλοι αγρότες του νησιού προετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους, με το χθεσινό ραντεβού στο Μαξίμου να χαρακτηρίζεται από την πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου ως ναυάγιο. Αποφασισμένοι να παραμείνουν στον μπλόκο το οποίο δημιούργησαν στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίου Νικολάου στο ύψος του κόμβου προς το οροπέδιο Λασιθίου είναι οι αγρότες της περιοχής του οροπεδίου που δηλώνουν απογοητευμένοι. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Θα μείνουμε στον μπλόκο για όσο καιρό χρειαστεί αυτό. Πρέπει όλοι να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους, δηλώνουν. Δεν κάνουμε πίσω. Εμείς είμαστε από το οροπέδιο Λασιθίου, ξεκινήσαμε με χιόνια. Και καταντήσαμε με κοντομάνικο να είμαστε εδώ πέρα. Και θα συνεχίσουμε τον αγώνα πάλι να ξαναβάλουμε τα μακριμάνικα. Γιατί είναι το κόστος μεγάλο, είναι η παραγωγή. Εμείς δεν λέμε να μην πληρώσουμε. Και εμείς να πληρώσουμε, αλλά όχι τόσα που μας έχουν καταντήσει να πληρώνουμε. Σήμερα κλείνουμε ένα μήνα από τη μέρα που αποφασίσαμε να κατεβούμε στις κινητοποίησεις. Το νομοσχέδιο αυτό είναι ταφόπλακα για μας. Είμαστε μια ορεινή μειονεκτική περιοχή. Στηριζόμαστε καθαρά στα εισοδήματά μας και σήμερα έρχονται να μας τιμωρήσουν γιατί μάθαμε να παράγουμε. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δώρον άδωρον. Αντί να μας εσφάξουν σήμερα, θέλουν να μας εσφάξουν μετά ένα χρόνο. Το αποτέλεσμα μηδέν. Είναι πουλημένοι στις Γερμανούς. Πρέπει να το λάβουν υπόψη τους και να αφήσουν τα καραγκιουζλίκια, να φύγουν οι 300 να μην διπλερώνουμε. Οι αγρότες του οροπεδίου Λασιθίου κλείνουν ένα μήνα κινητοποιήσεων. Αρχικά δημιούργησαν ένα μπλόκο στην είσοδο του οροπεδίου Λασιθίου. Όμως, μετά τη χθεσινή εξέλιξη με το ραντεβού που έγινε στην Αθήνα με μερίδα των αγροτών και τον Πρωθυπουργό, είδαν ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική να βελτιωθούν τα μέτρα που προβλέπονται για αυτούς και έτσι αποφάσισαν τον μπλόκο να το στήσουν στην Εθνική Οδό, κόβοντας την Κρήτη στη μέση. Το οροπεδίου είναι ακούραστοι. Γιατί δουλεύουν γι' αυτό ακούραστοι. 50 μήνες να κάνουμε στα μπλόκα, θα είμαστε εδώ μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας. Να φύγουμε να πάμε πού και με ποια προοπτική. Δεν έχουμε να φύγουμε. Έχουμε προοπτική να φύγουμε. Χθες έγινε μια συνάντηση στην Αθήνα. Στημένη συνάντηση. Εμείς την είχαμε προβλέψει, γι' αυτό δεν πήγαμε κιόλας. Σαν κριτική πάλι τη βγάλαμε καλή. Τίποτα, είναι πουλημένοι. Μας έχουν εξευθυλίσει οι ίδιοι οι δικοί μας. Είναι μαζί τους. Εμείς δεν πουλάμε τον αγώνα μας. Τα πάτρια εδάφη μας τα θέλουμε εδώ. Εμείς θέλουμε να τα καλλιεργούμε. Εγώ είμαι νέος αγρότης. Πρώτη φορά είχα μαγαζί πριν. Το έκλεισε για αυτό το λόγο. Τι μου δίνει το πρόγραμμα σαν νέος αγρότης? Να ασχοληθώ με την γεωργία, να μου παίρνει τον υδρότα μου, το αίμα μου. Τι άλλο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εδώ θα είμαστε στον αγώνα και δεν τον αφήνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Ναι, φάνηκε από τη χθεσινή συνάντηση ότι ουσία δεν υπήρξε. Εδώ και αυτό και εμείς κατεβήκαμε στον δρόμο, κλιμακώνουμε τις συνειδητοποίησεις μας. Και αύριο που είναι το Παγκρίτια, ο συντονιστική που έχουμε στη συνέλευση, θα αποφασίσουμε για περαιτέρω κινητοποίηση. Στο πλευρό των αγροτών βρέθηκε και ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, που όπως τόνισε η Δημοτική Αρχή στηρίζει τις κινητοποιήσεις των κατοίκων του Οροπεδίου. Ναι, συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των αγροτών για τη βιωσιμότητα του πρωτογενή τομέα. Οι δύο πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας της Κρήτης και ιδιαίτερα του Οροπεδίου Λασιθίου είναι ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν εναντιωθεί στο νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση και η Δημοτική Αρχή είναι στο πλευρό της. Εν τω μεταξύ, αύριο το απόγευμα στις 6 θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο των αγροτών όλης της Κρήτης προκειμένου να πάρουν αποφάσεις για τις περαιτέρω κινήσεις τους. Δεν αποκλείεται να αποφασιστούν δυναμικές κινητοποιήσεις είτε με τη δημιουργία μπλόκων στην Εθνική Οδό είτε με τον αποκλεισμό κτηρίων οικονομικού ενδιαφέροντος όπως είναι τα υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος αλλά και οι εφορίες. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, αγρότες
προπυλάκησαν τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Ιγουμενίδη, ο οποίος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρήτη TV δήλωσε ότι μετά τις διορθώσεις που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός χθες στους αγρότες, είναι αποφασισμένος να ψηφίσει τα μέτρα. Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ιγουμενίδης προπυλακίστηκε από εξαγριωμένους αγρότες της Κρήτης έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV. Ήταν καλεσμένος στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού με αφορμή τη συνάντηση που είχαν οι αγρότες με τον Πρωθυπουργό και προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις όταν διατύπωσε την πρόθεσή του να υπερψηφίσει τα νομοσχέδια για το ασφαλιστικό και το φορολογικό των αγροτών στην περίπτωση που η κυβέρνηση προχωρούσε σε διορθωτικές κινήσεις. Με βάση τις βελτιωτικές αυτές προτάσεις, εάν και εφόσον έρθει με αυτή τη μορφή μέσα στη Βουλή, θα το ψηφίσετε? Ουσιαστικά, προφανώς, αλλά εγώ θέλω να σταθώ λίγο στα σημεία, γιατί ούτως ή άλλως ο διάλογος, ανεξάρτητα από το αν συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των αγροτών, ο διάλογος και με τους αγρότες και γινόταν και γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται. Οι αγρότες βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα γραφεία του Κρήτη TV, καθώς συνόδευαν τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου Γιώργο Τζορτζάκη, που πήρε μέρος στην ίδια τηλεοπτική συζήτηση. Αν είσαι ευχαριστημένος, σαν κρητικός βουλευτής, για αυτό που λέτε σε ΠΑΕ, πάντα ψηφίσεις, άμα η συνείδησή σου αυτό λέμε που Πολύ γρήγορα στα γραφεία του σταθμού κατέφτασαν περισσότεροι αγρότες, οι οποίοι αντέδρασαν στα όσα είπε ο βουλευτής, αλλά και στους χειρισμούς της κυβέρνησης. Χρειάστηκε να παρέμβουν οι ψυχρεμότεροι για να αποφευχθεί η κλιμάκωση. Ένα βήμα πριν από το χάος βρίσκεται η Δομένη, καθώς μετά το κλείσιμο των συνόρων από τα Σκόπια, εκατοντάδες πρόσφυγες, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην Ευρώπη, ενώ η απόφαση των Σκοπιανών εγκλωβίζει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που φτάνουν κατά εκατοντάδες στον Πειραιά από τα νησιά του Αιγαίου. Για πραξικοπηματική ενέργεια, έκανε λόγο σχολιάζοντας την απόφαση των Σκοπίων να κλείσουν τα σύνορά τους ο αρμόδιος Έλληνας Υπουργός Γιάννης Μουζάλας, ενώ την ίδια ώρα το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει να μην μπορεί να αντιδράσει θετικά για την ομαλοποίηση της κατάστασης. Με ένα σκληρό και σε ένα ιδιαίτερα αυστηρό ύφος διάφημα διαμαρτυρίας προς την Αυστρία, αντέδρασε η Αθήνα στην απόφαση της Βιέννης να συγκαλέσει διάσκεψη των χωρών των Βαλκανίων για το προσφυγικό, χωρίς τη συμμετοχή της Ελλάδας. Εξωθεσμική πρωτοβουλία που παραβιάζει το γράμμα και το πνεύμα των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες. Η μη πρόσκληση της χώρας μας σε αυτή τη συνάντηση εκλαμβάνεται ως μη φιλική ενέργεια, καθώς δημιουργείται η εντύπωση ότι κάποιοι ερήμην μας επιθυμούν να δρομολογήσουν αποφάσεις που μας αφορούν άμεσα. Αυτές οι ενέργειες θα αποδειχτούν ατελέσφορες καθώς επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αποσπασματικά και με λογικές στρούθοκαμιλισμού. Η Βιέννη απορρίπτει τις επικρίσεις της Αθήνας. Το σχήμα αυτό, το οποίο δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα, δεν συνεδριάζει για πρώτη φορά. Οι συναντήσεις των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων διεξάγονται μέσα σε ένα πλαίσιο και με καθορισμένους συμμετέχοντες. Είναι ένα σταθερό σχήμα. Είναι πολιτικά και νομικά ανεπίτρεπτο. Δεν θα πρέπει να γίνει ανεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια μέλη να κάνουν το δικό τους. Έχουμε λοιπόν κατά την άποψή μου μια πραξικοπομιατική ενέργεια. Μπροστά στην προκλητική στάση της Αυστρίας, η Κομισιόν νύπτει τα σχήρας. Κρατά αποστάσεις, αλλά δεν καταδικάζει τη διάσκεψη της Βιέννης και προετοιμάζεται για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα. Obviously, with the tightening of controls along the Western Balkans route, the Commission's concern is now to prevent any kind of humanitarian crisis from occurring. Ανησυχώ πολύ με τα νέα σχετικά με την αύξηση των κλειστών ευρωπαϊκών συνόρων στα Βαλκάνια, γιατί αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερο χάος και σύγχυση. Στο μεταξύ, η Τουρκία τορπιλίζει την απόφαση για ανατοϊκή επιχείρηση στο Αιγαίο. Αλγινή εντύπωση προκαλούν οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί Τούρκου ναυάρχου σε συνεδρίαση του ΝΑΤΟ. Αρνούμε να εφαρμόσω τις ανοησίες των πολιτικών. Μέσα αντέδρασε ο Πάνος Καμένος. Με επιστολή του προς το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ, ζήτα την άμεση εφαρμογή της απόφασης, προειδοποιώντας ότι κάθε καθυστέρηση διευκολύνει το έργο των δουλεμπόρων. Ο Υπουργός Άμυνας θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία και με την Γερμανίδα ομόλογό του. Τις αντιδράσεις για το θέμα εξέφρασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ζήτησα εγώ από την πρέσβη της Αυστρίας να έρθει. Της εξέφρασα την εντονότατη διαμαρτυρία μου. Της έκανα ένα πολύ αυστηρό διάβημα για τη στάση της χώρας της. Δεν άκουσα επαρκείς απαντήσεις. Σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών για το Προσφυγικό ζήτησε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας η Φόφη Γεννηματά. Η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται οδηγεί σε δραματικές εξελίξεις. Είμαι στη διάθεσή σας για τη χάραξη μιας
ενιαίας γραμμής υπεράσπισης και του τόπου, αλλά και της ίδιας της Ευρώπης. Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία κρατούν απαράδεκτη στάση. Η ευνίδια πρωτοβουλία της Αυστριακής κυβέρνησης λειτουργεί διαβρωτικά στην Ευρωπαϊκή Συνοχή. Δείτε, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια του δελτίου μας. Έρχονται ραβασάκια στους ιδιοκτήτες γιοταχή που δεν έχουν πληρώσει για την ασφάλειά τους. Μπινιετάκι 250 ευρώ για το κάθε ανασφάλιστο όχημα. Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Ιεράπετρας αλλά και ολόκληρης της Κρήτης από την αρρωστημένη δράση του 52χρονου εκπαιδευτικού, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων και μετά τη χθεσινή του απολογία οδηγήθηκε στη φυλακή. Κοινή γνώμη αλλά και η επιστημονική κοινότητα είναι σοκαρισμένες, καθώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν εκπαιδευτικός και καθημερινά ερχόταν σε επαφή με αθώες ψυχές ανήλικων παιδιών. Ακόμα δεν μπορεί να συνέλθει η περιοχή της Ιεράπετρας και όχι μόνο από την αποτρόπαια πράξη ενός εκπαιδευτικού ο οποίος ασέλγησε σε βάρος ενός 8χρονου παιδιού. Ήδη η αστυνομία διερευνά με ιδιαίτερη προσοχή και με την εντολή της ανακρίτριας στις υπόλοιπες περιπτώσεις καθώς υπήρξαν περίπου 25 ακόμα καταγγελίες εις βάρος του. Αρχικά ο δάσκαλος είχε παραδεχτεί και τα υπόλοιπα περιστατικά, όμως ενώπιον του ανακριτή τα αρνήθηκε. Όπως δηλώνουν οι ειδικοί, τέτοια άτομα χρήζουν ψυχιατρικής παρακολούθησης, όπως βέβαια στήριξης χρήζουν και οι οικογένειες και τα παιδιά στα οποία ασέλγησαν τέτοια άτομα. Γνωστό ότι υπάρχει σαν διαταραχή σε κάποιους ανθρώπους η έλξη προς ανήλικους, προς παιδιά, δηλαδή σε ανθρώπους ανώριμους να τα απεξέλθουν σε ερωτικές αναζητήσεις. Άρα και νομικά αλλά και από άποψη ιατρικής αυτό το πράγμα συνιστά μια διαταραχή την οποία ο νόμος την αντιμετωπίζει με άλλο τρόπο. Εμείς σαν ψυχίατροι την αντιμετωπίζουμε αλλιώς, αλλά θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που διαπράττουν τέτοιες πράξεις χρήζουν και οι ίδιοι βοήθεια. Και από την άλλη να πω ότι ακόμα βέβαια μεγαλύτερη βοήθεια χρήζουν τα παιδιά τα οποία έχουν υποστεί θύματα αυτών των πράξεων και τα οποία γενικά θέλουμε να υπάρχει ένα ευρύ παιδοψυχιατρικό, παιδοψυχολογικό δίκτυο για όλων των ειδών τα προβλήματα που αφορούν τα παιδιά και που στην Κρήτη και στο Ηράκλειο γενικότερα στην Κρήτη δεν είναι αναπτυγμένο όπως θα έπρεπε. Ο 52χρονος πήρε το δρόμο για τις φυλακές όπως άλλωστε αναμενόταν, ενώ με απόφασή τους ανακριτής και εισαγγελέας Λασιθίου έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του προκειμένου να αποκαλυφθεί πλήρως η δράση του. Πάντως, τόσο ο ίδιος ο 52χρονος όσο και ο συνήγορος υπεράσπισής του ζήτησαν από τον ανακριτή την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον 52χρονο. Σαφέστατα έχει ζητήσει κατ' επανάληψη συγγνώμη στην απολογία του. Δικαιολογεί για ποιο λόγο μάλλον το προχώρησε σε μια τέτοια πράξη. Θεωρεί ότι έχει κάποιο θέμα ψυχολογικό, το οποίο σας λέω έχουμε ζητήσει να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να διερευνηθεί. Συμφώνησε καταρχάς η εισαγγελέα διότι θεώρησε ότι είναι σκόπιμο να γίνει προκειμένου να υπάρχει μια γενικότερη άποψη για τη συμπεριφορά του και την εγγένεια προσωπικότητά του. Μέσω εταιρείας του Ηρακλείου είχε μισθώσει η καταζητούμενη Πόλα Ρόπα το ελικόπτερο με το οποίο σχεδίαζε να βοηθήσει τον σύντροφό της Νίκο Μαζιώτη να αποδράσει από τις φυλακές Κορυδαλλού. Κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ήρθε χθες στο Ηράκλειο προκειμένου να λάβει κατάθεση από το στέλεχος εταιρείας στην οποία απευθύνθηκε η γυναίκα για την άβλωση του ελικοπτέρου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνάδελφο Χάρη Λοντάκη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε. Κύριε, δύο φορές ήρθε στο Ηράκλειο η σύντροφος του Νίκου Μαζιώτη και απευθύνθηκε στη συγκεκριμένη εταιρεία. Την πρώτη φορά μίλησε με την εκπρόσωπο της εταιρείας για την ενοικίαση ενός μικρού ελικοπτέρου. Την δεύτερη φορά άλλαξε την άποψή της, ζήτησε ένα μεγάλο ελικόπτερο, ζήτησε ένα πολυτελές αυτοκίνητο, μια λιμουζίνα να την περιμένει. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να λώσει τα νερά, ενώ είχε και κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες μαζί της. Τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε στο Ηράκλειο το κλιμάκι της αντιτρομοκρατικής. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα το πρωί, χθες το πρωί, πήρε κατάθεση από την υπάλληλο, από το στέλεχος της εταιρείας, όπου περιέγραψε το τι συνέβη, το τι είπαν μεταξύ τους, τι εντύπωση της έδωσε, αλλά και τα τηλεφωνήματα που αντάλλαξαν.
και προκειμένου να μπορέσει η αντιτρομοκρατική να βγάλει μια άκρη. Και αυτό που κάνει, προκαλεί εντύπωση, είναι πως κατάφερε να ταξιδέψει δύο φορές μέχρι το Ηράκλειο η συγκεκριμένη γυναίκα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά οι καταθέσεις των ανθρώπων του γραφείου στο οποίο απευθύνθηκε η Πόλα Ρούπα για την ναύλωση του ελικοπτέρου. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, βέβαια, Χάρη, έχει και η κατάθεση του πιλότου του ελικοπτέρου, ο οποίος φέρεται να έζησε πραγματικά απίστευτες στιγμές στον αέρα. Έτσι, πρώην αστυνομικός προσπάθησε να φοβήσει την Πόλα Ρούπα, όπου είπε ότι αυτή πυροβόλησε δύο φορές. Της είπε ότι αν συνεχίσει έτσι θα πέσουν. Προσπάθησε, κατάφερε να προσγειώσει το ελικόπτερο. Βέβαια υπάρχουν και ερωτηματικά που λένε αστυνομικές αρχές ότι προκύπτουν. Το πρώτο είναι γιατί ο πιλότος δεν ενημέρωσε ότι υπάρχει κίνδυνος μέσα στο ελικόπτερο με το ειδικό σύστημα τηλεειδοποίησης που μπορούσε να κάνει. Δεύτερον, γιατί δεν ενημέρωσε αμέσως με το που προσγειώθηκε το ελικόπτερο τις αστυνομικές αρχές για το τι συνέβη, και σίγουρα θα μπορούσε να ενημερώσει και μέσω του ασύρματου. Ο πιλότος, βέβαια, όλα αυτά στην κατάθεσή του ισχυρίζεται ότι δεν ενημέρωσε γιατί τον παρατηρούσε και ήταν οπλισμένοι, οπότε δεν ήθελε να διακινδυνεύσει για τη ζωή του. Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ, και σε αυτό το σημείο, αν είμαστε έτοιμοι, να περάσουμε να παρακολουθήσουμε και ορισμένες χαρακτηριστικές δηλώσεις που συνοδεύουν το συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί να γίνεται μάχη μέσα στο ελικόπτερο και αυτό να συνεχίσει να πετά κανονικά? Όχι, δεν γίνεται αυτό. Όπως λέμε, όταν κάποιος οδηγεί ένα αυτοκίνητο και μπορεί να παλέψει με το συνοδηγό του ή κάποιον που κάθεται από πίσω του. Αυτά τα ατσάλινα στήριγματα, λοιπόν, ναι, μεν εμποδίζουν την κάθοδο και την προσγείωση ενός εναέριου μέσα του ελικοπτέρου, αλλά δεν εμποδίζουν ή δεν αποκλείουν, εν πάση περιπτώσει, την προσέγγιση ελικοπτέρου ή το να ρίξει κάποιος μια ανεμόσταλα. Αλλάζουμε θέμα. Δουλειά έπιασαν τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών που βρίσκονται ήδη στην Αθήνα και κάνουν φύλο και φτερό τον προϋπολογισμό. Την ίδια ώρα, Ελλάδα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμφώνησαν να διακόψουν τη συμφωνία του 2012, καθώς το Ταμείο είχε πάψει να καταβάλει δόσεις από τον Μάιο του 2014. Βελούδινο διαζύγιο για Ελλάδα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που διέκοψαν το πρόγραμμα, το οποίο ήταν σε ισχύ από το 2012 στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα του 2012 ακυρώθηκε τον Ιανουάριο του 2016 μετά από σχετικό αίτημα των ελληνικών αρχών. Στην ουσία είναι ο δρόμος για τη νέα συμφωνία, μέσω της οποίας θα διοχετευτούν στο ελληνικό κράτος τα 12 με 13 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν καταβλήθηκαν στο προηγούμενο πρόγραμμα. Για την υπογραφή όμως του νέου μνημονίου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της επικείμενης αξιολόγησης με τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών να βρίσκονται ήδη στην Αθήνα. Η εκτίμησή μας είναι ότι οι θέσεις της κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών θεσμών συγκλίνουν αρκετά ικανοποιητικά. Χρειάζεται να διευκρινιστεί η στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. The return is an important step in preparing the return of the mission chiefs in the near future. Καυτάρα, βασάκια με χρηματικά πρόστιμα αποστέλλονται σε 1 εκατομμύριο περίπου ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, οι οποίοι αν δεν συμμορφωθούν θα αντιμετωπίσουν και διοικητικές αλλά και ποινικές κυρώσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, ξεκινάει ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, ενώ οι κάτοχοι ανασφάλιστων οχημάτων θα λάβουν σχετικό ειδοποιητήριο. Βομβαρδισμό που θα θυμίζει περιόδους εορτών θα δεχτούν τα ταχυδρομεία τις επόμενες ημέρες. Το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να αποστείλει 1 εκατομμύριο ραβασάκια σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, καλώντας τους να πληρώσουν 250 ευρώ πρόστιμο και να προχωρήσουν στην ασφάλιση του αυτοκίνητου εντός 8 ημερών. Ο παραλήπτης του ειδοποιητηρίου θα έχει τη συγκεκριμένη προθεσμία, προκειμένου να τακτοποιήσει την οφειλή του πληρώνοντας το επιπλέον παράβολο 250 ευρώ, είτε να αποδείξει ότι είναι ασφαλισμένο το όχημά του και εκ παραδρομής εμφανίστηκε στον κατάλογο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, είτε να επιλέξει σε ποια εταιρεία θα προχωρήσει στην ασφάλιση του οχήματός του. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία με τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους, τα οποία δημιουργούν κινδύνους για τους πολίτες. Πήραμε λοιπόν τα σχετικά δεδομένα, τα έχουμε διασταυρώσει με τα δικά μας και θα έρθουν ειδοποιήσεις σε όσους έχουν αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ανασφάλιστα και σε όσους έχουν αυτοκίνητα που δεν έχουν
περάσει από κταίο. Αν παρέλθει το 8ήμερο και ο οδηγός δεν ανταποκριθεί, τότε θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον πρόστιμο 500 ευρώ και ταυτόχρονα θα βρεθεί αντιμέτωπος με σειρά διοικητικών συνεπειών. Φυσικά, εάν εν τω μεταξύ το αυτοκίνητο είχε ασφαλιστεί, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσκομίσουν το σχετικό έγγραφο και να γλιτώσουν τα πρόστιμα. Αναφορικά με το κταίο, όσα δεν πέρασαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου και είχαν υποχρέωση να το κάνουν αυτό και είχαν εξαντλήσει και την εξάμηνη παράταση που δόθηκε, ευεβαιώνεται πρόστιμο 150 ευρώ και πρέπει να ελεγχθούν, γιατί στη συνέχεια έχουμε τα 400 ευρώ στο δρόμο εάν μας πιάσει τροχαία. Αναφορικά με τα ανασφάλιστα οχήματα, έχει γίνει διασταύρωση με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και βεβαίως με το επικουρικό, ούτως ώστε τις ασφαλιστικές εταιρείες, δηλαδή τη βάση δεδομένων αυτή, έτσι που θα αποσταλούν αυτά τα 600.000 πρόστιμα, θα είναι ύψους 250 ευρώ για κάθε πρόστιμο και θα υποχρεούται ο πολίτης μέσα σε μια εβδομάδα να πάει στην εφορία και να καταθέσει τις ενστάσεις του ή τις αντιρρήσεις του σε περίπτωση που για κάποιο λόγο, όντας ασφαλισμένος, πήρε αυτό το πρόστιμο. Όπως επεσήμανε ο κ. Λιονάκης, κταίο και ασφάλεια πρέπει να τακτοποιούνται από τους κατόχους των οχημάτων, καθώς προκύπτει ζήτημα ασφάλειας τόσο για τους ίδιους όσο και για τους άλλους κατόχους των οδών. Νομίζω ότι με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας που ξέρουμε ότι δυστυχώς δεν είναι ανταποδοτικά, αλλά πρέπει να τα πληρώσουμε, τα δύο υπόλοιπα στοιχεία, δηλαδή ο έλεγχος του κταίου, καθώς επίσης και το ανασφάλιστο, πρέπει για κάθε λόγο να το κάνουμε, γιατί είναι έλλειψη σεβασμού και στον εαυτό μας και στα παιδιά μας και στους άλλους χρήστες του δρόμου. Εάν τελικά το όχημα παραμείνει ανασφάλιστο παρά τις προειδοποιήσεις, τότε το πρόστιμο ανεβαίνει. Πίσω στο δελτίο μας, συμφωνία για κατασκευή σταθμού μετρήσεως μαγνητικού πεδίου στον Ναύσταθμο Κρήτης υπέγραψε ο διοικητής του Αμερικάνικου Έκτου Στόλου και ο αντινάβαρχος αρχηγός του ΓΕΝ, Γεώργιος Γιακουμάκης. Έχουμε περισσότερες πληροφορίες από τον Πέτρο Λιοντάκη, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μου. Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα, Θεσσαλονίκη. Δωράκι από τους Αμερικανούς ή θα το λέει κανείς και δωράκι? Δεν τους έπιασαν ξαφνικά οι καλοσύνες. Δώρο στον εαυτό τους κάνουν οι Αμερικανοί, αλλά και η χώρα μας, και αυτό είναι το σημαντικό, μπορεί να βγει ωφελημένη από τη δημιουργία αυτών των νέων εγκαταστάσεων. Η συμφωνία κλείδωσε στην διήμερη επίσκεψη του διοικητή του Έκτου Στόλου, τον είπα, στην Αθήνα χθες και σήμερα. Στη συνάντηση λοιπόν με τον Αγέννη υπογράφηκε και η συμφωνία. Οι Αμερικανοί αναλαμβάνουν το κόστος της κατασκευής του νέου σταθμού. Δεν είναι ευκαταφρόντο το κόστος, είναι 3 εκατομμύρια ευρώ και οι εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα. Προτεραιότητα στη χρήση του σταθμού θα έχουν προφανώς τα αμερικανικά πλοία, τα οποία θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να γίνει μέτρηση της μαγνητικής υπογραφής τους. Δεύτερος όμως προτιμόμενος χρήστης θα είναι τα πλοία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και ακολούθως θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες εγκαταστάσεις και πλοία άλλων χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Άρα είναι κάτι το οποίο, ναι μεν μας το κάνουν εδώ, αλλά επί της ουσίας τον απόλυτο έλεγχο για τη λειτουργία του θα τον έχουν οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Και δεν θα το έφτιαχναν αν δεν εξυπηρετούσε πρώτα τα δικά του συμφέροντα. Επαναλαμβάνω όμως, εμείς λεφτά για να το φτιάξουμε δεν είχαμε, δεν επρόκειτο να βρούμε. Το ότι γίνεται μια εγκατάσταση η οποία θα συνδράμει στην λειτουργικότητα του πολεμικού ναυτικού και για τα δικά μας πολεμικά πλοία, κακό δεν είναι. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Οι άπιαστοι φορολογικοί στόχοι φέρνουν αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και υπονομεύουν την σταθεροποίηση της οικονομίας, σύμφωνα με την ΕΣΕ. Ούτε η παρούσα ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο βωμό του πολιτικού κόστους βρήκαν λύσεις μείωση των δημοσίων δαπανών με αποτέλεσμα να προτείνουν με χαρακτηριστική ελαφρότητα ισοδύναμα μέτρα με καταστροφική και αδιέξοδη τακτική της υπερφορολόγησης, σχολιάζει χαρακτηριστικά ο κ. Κορκίδης. Για αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και υπονόμευση κάθε προοπτική σταθεροποίησης της οικονομίας, αν η κυβέρνηση και οι δανειστές συνεχίσουν να κυνηγούν άπιαστους φορολογικούς στόχους, κάνει λόγο ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Βασίλης Κορκίδης. Παράλληλα τονίζει ότι η σημερινή πολιτική απομακρύνει κάθε πιθανότητα εξόδου από τα μνημόνια και δεν επιτρέπει την ανάκαμψη. Νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια κατάσταση φορολογικής υπερβολής. Θεωρώ ότι οι απαιτήσεις της κυβέρνησης και των δανειστών ως προς τη φορολογία των ελευθέρων επαγγελματιών αλλά και όλων των φορολογουμένων είναι εκτός τόπου και χρόνου. Το μόνο το οποίο θα καταφέρει είναι, αναζητώντας αν θέλετε έτσι ανέφικτους φορολογικούς στόχους, να αυξήσει τα ληξιπρόθεσμα. Ήδη έχουν φτάσει στα 85 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα 15,5 εξ αυτών να είναι μόνο τον τελευταίο χρόνο. Βεβαίως υπάρχουν πολλά ληξιπρόθεσμα που ανήκουν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν υπάρχουν πλέον.
όμως βλέπει κανείς ότι έχουμε εξαντλήσει τη φοροδοτική μας ικανότητα. Ο κύριος Κορκίδης αναφέρει ότι η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας έχει επισημάνει αρκετές φορές μέχρι σήμερα ότι το φορολογικό σύστημα θα πρέπει να εισάγει αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων και να βασίζεται σε ένα διαφανές, δίκαιο και σταθερό πλαίσιο, το οποίο θα βάζει τέλος στην πολυνομία, στη φοροδιαφυγή και στη φοροαποφυγή. Η αύξηση της φορολόγησης όμως οδηγεί σε κάθε περίπτωση σε νέα λουκέτα. Εάν λοιπόν εξακολουθούν να ζητούν 114% έως 130% εισοδήματός μας σε φόρους, είτε λέγονται άμεση, είτε έμεση, είτε έκτακτη, είτε αναδρομική, είτε ασφαλιστική φόροι ή φορολογία, νομίζω ότι μας δίνουν δύο επιλογές. Το πρώτο είναι να κλείσουμε από μόνοι μας λόγω υπερφορολόγησης και το δεύτερο είναι να μας κλείσουν λόγω φοροδιαφυγής. Δεν θα κάνουμε το χατήρι σε κανένα για αυτές τις επιλογές. Η επιλογή μας είναι να μείνουμε εδώ να παλέψουμε. Περάσαμε 6 χρόνια κρίσης, δύσκολων καταστάσεων και δεν θα παραδώσουμε τα όπλα τώρα. Η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος επιβάλλεται κατά τον πρόεδρο της ΕΣΕ να τεθεί σε σύγχρονες βάσεις, οι οποίες θα δίνουν έμφαση σε στοχευμένες αναπτυξιακές κατευθύνσεις που θα ενδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα προωθούν την απασχόληση. Βελτιώσεις και αν θέλετε τροποποιήσεις είναι εφικτό και είναι απαραίτητο να γίνουν. Όμως όσοι ζητούν απόσυρση θεωρώ ότι γυρίζουν την πλάτη στο πρόβλημα. Εδώ για να περάσουμε την αξιολόγηση πρέπει να καταθέσουμε μια φορολογική και ασφαλιστική μεταρρύθμιση όμως και όχι μια ακόμα επιβάρυνση η οποία δεν θα έχει αποτέλεσμα. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο κύριος Κορκίδης, ούτε η παρούσα ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο βωμό του πολιτικού κόστους βρήκαν λύσεις μείωσης των δημόσιων δαπανών με αποτέλεσμα να προτείνουν με χαρακτηριστική ελαφρότητα ισοδύναμα μέτρα με την καταστροφική και αδιέξοδη τακτική της υπερφορολόγησης. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να καταλάβουν ότι έχουμε δώσει ό,τι περισσότερο μπορούμε. Δεν θα μας κάνουν κλέφτες, δεν θα μας κάνουν φοροφυγάδες, δεν θα μας κάνουν όμως να κλείσουμε και τις επιχειρήσεις μας και να φύγουμε για άλλες πολιτείες. Δείτε κυρίες και κύριοι στη συνέχεια του δελτίου μας. Συνεχίζονται οι εργασίες για την ανάπλαση της οδού Περίδου. Ποια προβλήματα έχουν παρουσιαστεί στην εκτέλεση του έργου. Με τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριστείδη Μπαλιτά συναντήθηκε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβακας. Εξ των θεμάτων που συζήτησαν οι δύο πλευρές ήταν το μέλλον των νεωρίων στην παλιά πόλη, τα οποία θα παραχωρηθούν όπως όλα δείχνουν για 5 επιπλέον χρόνια στο Δήμο Χανίων, η δημοτική αγορά, καθώς επίσης και η αξιοποίηση μέσω συγκεκριμένης πρότασης που κατέθεσε της Δυτικής Σταύρου ως χώρου στάθμευσης των οχημάτων. Το πράσινο φως για την παραχώρηση των ενετικών νεωρίων στο Δήμο Χανίων άναψε το Υπουργείο Πολιτισμού μετά από συνάντηση που είχαν ο Υπουργός Αριστείδης Μπαλτάς με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Μαρία Βλαζάκη και τον Δήμαρχο Χανίων Τάσο Βάμβουκα στην Αθήνα. Η παραχώρηση θα είναι για 5 χρόνια, ενώ στις συμβατικές υποχρεώσεις του Δήμου είναι η εκπώνηση μελέτες για την άρση της ετοιμορροπίας του μνημείου. Η παραχώρηση θα είναι πενταετής και οι υποχρεώσεις θα είναι περίπου με τους ίδιους όρους της προηγούμενης παραχώρησης. Θα αναλάβουμε την υποχρέωση ως Δήμος να βρούμε λύση στο θέμα της μεταφοράς του περιεχομένου των νεωρίων που ανήκουν στην αρχαιολογική υπηρεσία, να καθορίσουμε τις χρήσεις που θα έχουν αυτά τα 7 νεώρια και στη συνέχεια εκ μέρους του Δήμου θα πρέπει να εκπονηθεί μια μελέτη σταδικής επάρκειας αυτών των κτηρίων καθώς και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη. Στο μεταξύ ερωτηθείς ο Δήμαρχος για το που θα βρεθούν οι πόροι για την αποκατάσταση του μνημείου εφόσον ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη, απάντησε ότι μπορεί να μην έχουμε τα περίσσια χρήματα αλλά δεν μπορούμε διαρκώς να μιλάμε για ένα τόσο σημαντικό μνημείο και να μην κάνουμε τίποτα. Δυστυχώς οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, οι προηγούμενες αν θέλετε ηγεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και όποιοι άλλοι είχαν την ευθύνη των νεωρίων δεν έκαναν αυτά που έπρεπε την εποχή που υπήρχαν απεριόριστα κονδύλια για να μπορέσουν και να μελετηθούν αυτά τα κτίρια αλλά και να γίνει στην πραγματικότητα το έργο. Ερχόμαστε τώρα εμείς ως Δήμος αυτή την δύσκολη περίοδο και τη δύσκολη συγκυρία χωρίς ιδιαίτερα χρήματα, χωρίς προβλεπόμενα κονδύλια ΕΣΠΑ να κάνουμε και να συμπληρώσουμε το κενό που δυστυχώς υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια. Όμως, επειδή θεωρώ, μπορεί να μην έχουμε τα περίσσια χρήματα, θεωρώ όμως ότι δεν μπορούμε διαρκώς να μιλάμε για ένα τόσο σημαντικό μνημείο και να μην κάνουμε τίποτα, γι' αυτό παρά τις μεγάλες δυσκολίες, εμείς θέλουμε αυτό το έργο, τουλάχιστον μπορεί να μην μπορέσουμε να το
να φτάσουμε στην αποκατάσταση και είναι λογικό ότι μέσα στα χρόνια που απομένουν δεν είναι δυνατό να συμβεί. Θέλουμε όμως αυτό το έργο να το βάλουμε σε ένα δρόμο. Ο κύριος Βάμβουκας επεσήμανε ακόμα ότι ενημέρωσε τον Υπουργό για την πορεία της διαδικασίας αποκατάστασης του κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς και ζήτησε τη συνδρομή του για τη γρήγορη διεκπεραίωση των διαδικασιών από τη μεριά του Υπουργείου, καθώς σύντομα τελειώνει η επικαιροποίηση της μελέτης από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αν αυτό το έργο σήμερα μπορεί να το κάνει ο Δήμος Χανίων σε κάποιο λογικό χρόνο, είναι γιατί βρήκε μία μελέτη που έρχεται από το παρελθόν, την οποία επικαιροποιεί αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή βρέθηκε ευκαιρία, μπόρεσα να εξασφαλίσω και να πείσω τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, ότι πρέπει να χρηματοδοτηθεί το έργο από πόρους του Υπουργείου, και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό το έργο πρέπει να γίνει. Και επειδή πρέπει να σας πω ότι ο καθορισμός των χρήσεων θα είναι διεργασία μιας συζήτησης με την ίδια την κοινωνία των Χανίων και τους φορείς, η διαδικασία της μελέτης αποκατάστασης και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη θέλουν κάποιο σημαντικό χρόνο. Αν εμείς λοιπόν αυτά τα εξασφαλίσουμε, θα είναι πολύ πιο εύκολο για όταν θα μπορέσουν να εξασφαλιστούν οι πόροι, να μπορέσει να γίνει το έργο. Επίσης, τόνισε ότι τον ενημέρωσε για την απόφαση του Δήμου να προχωρήσει στην εκπώνηση μελέτης αποκατάστασης του παλιού Δημαρχείου στο Συντριβάνι, καθώς και για τις ενέργειες που ήδη έχουν γίνει. Ο κ. Βάμβουκας υπογράμμισε ακόμα ότι ζήτησε να δοθεί άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού για τη χρήση της Φορτέτζας και του Τερσανά, ιδιοκτησίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, επί του λιμενοβραχίωνα με τρόπο που θα σέβεται το χαρακτήρα τους, αλλά και θα εξασφαλίζει έσοδα απαραίτητα για τη συντήρηση των μνημείων. Με την ευκαιρία αυτή εξέφρασα στους συνομιλητές μου την άποψη ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να αγνοούμε τα σημαντικά έσοδα που μπορούν να προσφέρουν τα μνημεία μας, φυσικά πάντα σεβόμενοι τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Στα Χανιά ιδιαίτερα ενημέρωσα ότι ως Δήμος διαθέτουμε πολύ σημαντικά μνημεία και έχουμε την υποχρέωση να τα συντηρήσουμε, και αυτές οι συντηρήσεις είναι πολυδάπανες. Ανέφερα χαρακτηριστικά τον λιμενοβραχίωνα του Ελληνετικού Λιμένα, που χρειάζεται προστασία, χρειάζεται ενίσχυση του υπάρχοντος κυματοθράφστη που βρίσκεται μπροστά στο λιμένα και προστατεύει το ίδιο το μνημείο. Επίσης υπάρχει η διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει για την μελέτη πλακόστρωσης του λιμένα και εν συμμαχία την υποχρέωση και τον προγραμματισμό της βελτίωσης της πλακόστρωσης. Έχουμε το ρολόι και μία σειρά από άλλα σημαντικά μνημεία να συντηρήσουμε. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι εργασίες για την ανάπλαση της οδού Περίδου στα Χανιά. Το έργο παρουσιάζει μικροπροβλήματα λόγω κάποιων απρόπτων ζημιών που έχουν προκληθεί. Ωστόσο, τα συνεργεία εργάζονται πυρετοδός για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή του. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η ανάπλαση της οδού Περίδου όσον αφορά τα πεζοδρόμια αλλά και τον ασφαλτοτάπητα. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες έγινε μια λάθος εκτίμηση του θέματος με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για καθίζηση του οδοστρώματος. Όπως επισημαίνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μαόλης Κεμεσίδης, αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι και η αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα. Υπάρχει εξυγίαν του δρόμου, δηλαδή η άσφαλτος που ρίχναμε από παλιά άσφαλτο στην άσφαλτο και ήταν πάνω από τα πεζοδρόμια, θα κατεβεί κάτω το οδόστρωμα περίπου 20-25 πόντους, διότι δεν μπορεί να νοείται δρόμος πάνω από πεζοδρόμια. Τώρα λοιπόν, πέρα από αυτό που θα γίνει, όπως βλέπετε, για να γίνει ένα έργο σωστό, υπάρχει μια ταλαιπωρία. Αλλά το σωστό το έργο για πρώτη φορά γίνεται, διότι τώρα εμπλέκεται η ΔΕΙΑΧ, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, ο ηλεκτροφωτισμός, όλοι αυτοί κατεβάζουμε τα φρεάτια όπως βλέπετε κάτω, γίνεται μια σωστή δουλειά, γίνεται υπογειοποίηση των πάντων. Και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι θα γίνει, θα το θυμάστε, αυτό όλο το τετράγωνο που είναι το κέντρο της πόλης, θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία οδός. Όπως επισημαίνει ο κ. Κεμεσίδης, θα υπάρξει μια ταλαιπωρία τόσο για τους καταστηματάρχες όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς. Όμως, εχόντων καλό των πραγμάτων, την ερχόμενη Κυριακή θα δοθεί και πάλι τίμημα της οδού στην κυκλοφορία. Πιστεύω, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, εδώ που βρισκόμαστε ακριβώς, δηλαδή Κολοκοτρώνη και Γρηγορίου Πέμπτου, θα δώσουμε είσοδο να κατεβαίνουν κάτω την Περίδου. Από εδώ και πάνω είναι πολύ πιο εύκολο. Ο δρόμος θα είναι κλειστός, αλλά εδώ η είσοδος προς το πάρκι, γιατί είναι και το πάρκι, πρέπει να πούνε στο πάρκι, θα είναι ανοιχτή. Ο κ. Κεμεσίδης εκτίμησε πως συνολικά το έργο θα παραδοθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία. Πλήθος κόσμου συνόδευσε τον Αχιλλέα Κεφαλογιάννη στην τελευταία του κατοικία σήμερα το μεσημέρι στο Ρέθυμνο.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Σωδίων του Θεοτόκου από τους Μητροπολίτες Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιο και Λάμπης Σεβρίτρων και Σφακίων Ειρηναίου. Η μεταφή του έγινε στο Δημοτικό Κημητήριο στα τρία μοναστήρια. Επικίδιο εκφώνησαν ο πρόεδρος Συνόδε και δικηγόρος Μανώλης Φουρφουλάκης και ο καθηγητής Βαγγέλης Στεφανάκης. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Τέλος, μπήκε στα σενάρια που κυκλοφορούσαν την περασμένη εβδομάδα περί απόσυρσης του ειδικού τέλους στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ κατά 0,05 λεπτά αναστήλη, μετά τη σχετική κοινή απόφαση που υπογράφηκε από τους κυρίους Αλεξιάδη και Τσακαλώτο. Η καταβολή θα γίνεται ωστόσο κάθε τρίμηνο και όχι ανά μήνα, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός. Τη χρονική μετάθεση ανατρίμηνο αντί ένα μήνα της απόδοσης στο δημόσιο του νέου τέλους 0,05 ευρώ αναστήλη του ΟΠΑΠ αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών. Πιο αναλυτικά με την απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφωνας Αλεξιάδης, αλλάζει ο τρόπος απόδοσης του τέλους στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Την ίδια ώρα, βέβαια, παράλογη απόφαση χαρακτηρίζουν οι πράκτορες του ΟΠΑΠ το ενδεχόμενο φορολόγησης των τυχερών παιχνιδιών της εταιρείας, ενώ υποστηρίζουν μάλιστα ότι τα έσοδα της κυβέρνησης από τα τυχερά παιχνίδια θα μειωθούν. Από ό,τι πληροφορούμαστε, υπεγράφηκε η απόφαση από τον κύριο Αλεξιάδη για τον κύριο Τσακαλώτο. Παρόλο το περασμένη εβδομάδα, μέσα που είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Τσακαλώτο, είχε υποσχεθεί ότι θα δώσει μια παράταση τρίμηνη ακόμα και θα ξανακουβεντιαστεί με τους θεσμούς. Βλέπω ότι και αυτό είναι στο κενό έπεσε. Εγώ θα σας πω από την πλευρά των πρακτόρων τι γίνεται, ότι το μέτρο θα επηρεάσει άμεσα τους παίχτες, βασικά βάζει χέρι στον παίχτη. Θα του παίρνει 5 cents ανά στήλη. Επομένως, αυτόματα θα ακριβίνει τη στήλη δίχως να του προσφέρει επιπλέον χρήματα αυτού. Σύμφωνα με την απόφαση, ορίζεται ο χρόνος απόδοσης στους 3 μήνες από τον ένα μήνα που ίσχυε μέχρι σήμερα. Αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που είχαν προκύψει από τη μηνιαία απόδοση του τέλους. Και τρίτον, η απόφαση εναρμονίζεται με τη φορολογική υποχρέωση απόδοσης των ακαθάριστων εσόδων από τυχερά παιχνίδια. Η απόφαση δεν αναστέλει την εφαρμογή του μέτρου, έστω και προσωρινά, όπως θα επιθυμούσε ο ΠΑΠ και οι πράκτορές του. Μεταθέτει απλά κατά 2 μήνες την καταβολή της φορολογίας. Πάντως, με τον τρόπο αυτό αποσοβείται το ενδεχόμενο ο ΠΑΠ να κηρυχθεί παράνομος με τη μη καταβολή της σχετικής φορολογίας. Η ανακύκλωση λεγόμενη που έχουμε εμείς στα παιχνίδια σαφώς θα μειωθεί, διότι με την ανακύκλωση, όπως έχουμε εξηγήσει παλαιότερα, το δεκάρικο γίνεται 34 δραχμές με την ανακύκλωση, ενώ τώρα με το 10%, δηλαδή τα 5 σέντζ είναι 10% πάνω σε στήλη. Τα 9 ευρώ γίνονται 25, δηλαδή θα έχουμε μία πτώση της τάξης του 23%. Εμείς σήμερα το ανώτερο δικαστικό όργανο και ο ΠΑΠ θα έχουν μία σύσκεψη να δούμε τι θα γίνει. Είναι νοπό πάντως, είναι πρωινό το υπογραφή. Οι νέες τεχνολογίες στην προσχολική εκπαίδευση βρέθηκαν στο επίκεντρο σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς που οργανώθηκε το πρωί στα Χανιά. Την πρωτοβουλία για την οργάνωση αυτής της προσπάθειας έλαβε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νόμου. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η εγκάρσια ένταξη του υπολογιστή σε όλους πλέον τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας έχει επηρεάσει ριζικά και το χώρο της εκπαίδευσης. Οι νέες τεχνολογίες στην προσχολική εκπαίδευση είναι σε θέση να αλλάξουν σημαντικά την ισχύουσα κατάσταση και να συμβάλλουν καταλυτικά τόσο στην καλλιέργεια μιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης, διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς και βιωματικούς τρόπους μάθησης, όσο και στην ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων. Αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων η σχολική σύμβουλος Πόπη Κασοτάκη Ψαρουδάκη κατά τη διάρκεια μερίδας για την προσχολική ηλικία που προαντοποιήθηκε το πρωί στο πολιτιστικό κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Πατελήμωνα. Σήμερα έχουμε μια ημερίδα μιας ομάδας από τους νηπιαγωγούς του Νομού Χανίων και το θέμα μας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, παύλα στη μάθηση, στην προσέγγιση του λεξιλογίου. Στην πρώιμη σχολική ηλικία, που μέσα σε αυτή πια εντάστηκε το νηπιαγωγείο, καθώς, όπως όλοι ξέρουμε, η μία από τις χρονίες που φοιτούν τα παιδιά είναι υποχρεωτική. Οπότε εντάσσεται πλέον στην τυπική εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια. Είναι ένα θέμα το οποίο δουλεύουμε εδώ και 2 χρόνια στα νηπιαγωγεία μας, με 30 νηπιαγωγούς εθελοντικά. Το πρόγραμμα αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ανάγνωσης μετά από αξιολόγηση
Είναι ένα βραβείο που δίνεται σε μια χώρα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών κάθε χρόνο και την είχαμε πάρει το 2013 εμείς. Τα παιδιά ηλικίας 3 και 4 ετών είναι αναπτυξιακά έτοιμα για να χρησιμοποιήσουν και να πειραματιστούν με υπολογιστές κατά κύριο λόγο με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπως επεσήμανε και η κυρία Κασοτάκη, είναι επίσης απαραίτητο τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό είτε για ατομική χρήση είτε σε συνεργασία με άλλα παιδιά. Ίσως ακούγεται λίγο περίεργο οι νέες τεχνολογίες με τα μικρά παιδιά, αλλά πραγματικά θέλουμε να καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι μόνο παιχνίδι ο υπολογιστής και οι υπόλοιπες τεχνολογίες. Ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη μάθηση των παιδιών και εκεί προσπαθούμε να αλλάξουμε και κάποιες από τις υπάρχουσες ιδέες και αντιλήψεις γονιών και εκπαιδευτικό. Η συγκεκριμένη μερίδα, όπως ανέφερε και η κυρία Κασοτάκη, πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος που αφορά την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και είχε διάρκεια 2 χρόνια. Αυτό το κάνουμε 2 χρόνια, ολοκληρώνεται με αυτές τις ημερίδες, αλλά θα βγει το βιβλίο μας, μόλις τελειώσουμε αυτά, θα κάτσουμε να καταγράψουμε το υλικό και να το εκδώσουμε με χρήματα που μας έχει δώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ανάγνωσης. Τώρα τελευταία βέβαια άλλαξε και λέγεται Παγκόσμιος Οργανισμός Γραμματισμού, αλλά αυτός είναι γνωστός σε όλους. Η εκδήλωση για την οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας για τη δημιουργία του Μουσείου Μικρασιατών στα Χανιά οργανώθηκε τη Δευτέρα το βράδυ. Το ενδιαφέρον ήταν ζωηρό και όπως όλα δείχνουν, ένα όνειρο πολλών ετών για τους μικρασιάτες των Χανίων θα λάβει σύντομα σάρκα και όστα. Εκδήλωση οικονομικής ενίσχυσης για τον εξοπλισμό του Μουσείου Έρευνας και Κέντρου Πολιτισμού Μικρασιατών Συνοδός Φακίων πραγματοποίησε η Αδελφότητα Μικρασιατών Χανίων Όγιος Πολύκαρπος. Σύμφωνα με την πρόεδρο Στέλλα Γκοζάνη Χαριτάκη, ήδη αρκετοί μικρασιάτες έχουν προσφέρει κοιμήλια, ενώ έχουν εκφράσει ενδιαφέρον ώστε το μουσείο να αποτελέσει μια μικρή εικόνα του μικρασιάτικου πολιτισμού. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης αυτής θα αφιερωθούν στο Μουσείο της Αδελφότητας, το οποίο βρίσκεται στη Φακίων 25 και μας έχει παραχωρηθεί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηδονίας και Αποχωρώνου, κύριο Δαμασκηνό και τον πρωτοσύγγελό μας, με τη δωρεά της κυρίας Άννας Νικολουδάκη και τους ευχαριστούμε θερμά. Το μουσείο θα φιλοξενήσει κοιμήλια, έγγραφα, κεντήδια, αντικείμενα. Παρακαλούμε όλους τους φίλους τους μικρασιάτες να έρθουν και αυτοί να κάνουν κατάθεση ψυχής εκεί με αυτά που έχουν από τις παππούδες, τις γιαγιάδες, τα κοιμήλια. Μέσα από το μουσείο αυτό, επεσήμανε η κυρία Γκοζάνη, θα πραγματοποιείται ένα ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες. Θα ταξιδεύει κανείς στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου, στις αλυσμόνητες πατρίδες και θα είναι ότι καλύτερο για μας, τα παιδιά μας και όλο τον κόσμο, γιατί η ιστορία της Μικράς Ασίας είναι ένα κομμάτι της νεότερης Ελλάδος. Η εκδήλωση περιλάμβανε μικρασιάτικες μελωδίες από τη χοροδία Μικρασιατών Χανίων με τη συμμετοχή του Χορευτικού Συλλόγου Ροδαμός. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Μείνετε κοντά μας. Σε λίγα λεπτά ακολουθεί η εκπομπή Υπόθεση Ζωής με την Βίκυ Κόλια. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.